γνωριζόμαστε με τον Διευθυντή της Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ Μυτιλήνης, Θανάση Ιατρίδη. Κύριε Ιατρίδη, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των μαθητών για το νέο έτος? Από την 3η 21 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου και για όποια τμήματα δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών, τότε θα επεκταθεί η ημερομηνία αυτή μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αυτή η ημερομηνία ισχύει μόνο όμως για τα τμήματα που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών. Φέτος έχουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει τις εγγραφές. Ποιες είναι αυτές? Ναι, φέτος έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα μαθητών οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν. Αυτό αφορά καταρχάς μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, ενώ πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχουν τουλάχιστον την πρώτη δικείο. Φέτος με το απολυτήριο γυμνασίου μπορούν να εγγραφούν στις σχολές μας. Και η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι επεκτείνεται το όριο ηλικίας από τα 23 έτη που ήταν τα προηγούμενες χρονιές μέχρι τα 29 έτη. Ποια τμήματα θα λειτουργούν φέτος? Τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν φέτος είναι το τμήμα αρτοποιίας δαχτυλοπλαστικής, το τμήμα μαγειρικής τέχνης, το τμήμα των υπολογιστών, το τμήμα της κομωτικής, το τμήμα των διοικητικών υπαλλήλων και το τμήμα της γαλακτοκομείας τυροκομείας, το οποίο θα λειτουργήσει όπως και τις προηγούμενες χρονιές στην Αγία Παρασκευή. Ας επικεντρωθούμε μάλλον λίγο στο τελευταίο τμήμα, μιας και είναι το πιο καινούργιο που λειτουργεί. Τι προσφέρει στους μαθητές αυτό το τμήμα? Αυτό το τμήμα προσφέρει, αυτό που προσφέρει είναι ότι μετά την αποφύτισή τους είναι βέβαιο 100% ότι έχουν εξασφαλισμένο ένα επάγγελμα. Αρκεί να σας πω ότι καθημερινά γίνουμε δέκτες όλων των τυροκομείων της Μυτιλήνης, οι οποίοι ζητάν επίμονα να πάρουν απόφετους μαθητές στις σχολές μας. Άρα λοιπόν ο μαθητής ή η μαθήτρια η οποία θα αποφυτίσει από το συγκεκριμένο τμήμα είναι βέβαιο 100% ότι έχει εξασφαλίσει και το μέλλον του όσον αφορά την εργασία του. Ωστόσο και οι υπόλοιποι μαθητές έχουν παράλληλα με την μαθητεία δουλεύουν κιόλας. Παράλληλα με τη φίτηση που κάνουν, τα παιδιά όλα κάνουν πρακτική άσκηση είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο φορέα. Μία πρακτική άσκηση η οποία συγχρονοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και από τους ιδιώτες. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι υποχρεωτικό οι μαθητές για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο τους, να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένα ένσημα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική μπορεί να γίνει σε φορείς τις οποίες υποδεικνύει η σχολή και γενικά η διοίκηση, μπορεί όμως και κάποιος ιδιώτης να μας ζητήσει άμεσα κάποιον μαθητή προκειμένου να κάνει την πρακτική του άσκηση. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν, πού μπορούν να απευθύνονται? Οι εγγραφές γίνονται στο site το οποίο αφορά το GOV, εκεί όπου σε ειδικό τμήμα είναι εγγραφές όλων των σχολών και μπορεί να μπει μέσα να πραγματοποιήσει την εγγραφή του. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει το απολυτήριο ό,τι έχει τελειώσει, να έχει την ταυτότητά του και τους κωδικούς τάξης καθώς και το αφημί του. Αυτά είναι υποχρεωτικά. Πέραν αυτού όμως, για κάποιους μαθητές ή μαθήτριες οι οποίοι δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους ή τέλος πάντων δυσκολεύονται στο να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να προσέλθουν εδώ στο χώρο της σχολής όπου υπάρχει αρμόδιος υπάλληλος που μπορεί να τους βοηθήσει και να κάνει την εγγραφή τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα μας προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία είπα και προηγουμένως.